Βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο δρόμο Ανάργυρη Βαλτόνερα. Ο δρόμος που ενώνει τις δύο περιοχές από την περιοχή της Πτολεμαΐδας πλησιάζει σαν Αργύρους και πά στα Βαλτόνερα στο λιμνοχώρι. Με απόφαση της Δημοτικής Αρχής τις προηγούμενες μέρες έκλεισε εδώ ο δρόμος γιατί υπήρχαν ζητήματα, υπήρχε επικινδυνότητα μεγάλη, υπήρχε καθίζηση. Έγινε μια μικρή παρέμβαση όπως βλέπετε εδώ πέρα στη γέφυρα, αλλά υπάρχει πάλι μεγάλη επικινδυνότητα και θα πρέπει άμεσα ο Δήμος να κάνει ενέργειες. Τώρα θα δούμε τι θα πούνε και οι αρμόδιοι φορείς. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έχουμε αναδείξει με πάρα πολλά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, όλο αυτό το κομμάτι του δρόμου που ενώνει Γαλάτια, Ολυμπιάδα, Αναργύρους με την περιοχή του Αετού του Νυμφαίου. Πρέπει να γίνουν άμεσα οι παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Αμιντέου, για να μην δημιουργηθούν ζητήματα, γιατί πλησιάζουμε στον χειμώνα. Και ήδη δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ζήτημα εδώ στην συγκεκριμένη μικρή γέφυρα που ενώνει αυτούς τους οικισμούς. Άμεση παρέμβαση τώρα να λυθεί το πρόβλημα, γιατί έρχεται χειμώνας και κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Γιάννη Αβραμίδη, αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών. Κύριε Αντιδήμαρχε, υπάρχει ένα σημαντικό θέμα εδώ γενικά με όλο το δρόμο, αλλά κάνετε και πήρατε μια απόφαση να κλείσει, κάνετε κάποια παρέμβαση. Τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα αντιδράσετε από εδώ και πέρα? Καλησπέρα σας. Καταρχήν, η αλήθεια είναι, κύριε Βακρατσά, ότι εχθές τέτοια ώρα, βλέποντας την κατάσταση που κρατούσε σε αυτήν εδώ τη γέφυρα και στο συγκεκριμένο σημείο που φαίνεται, διαπιστώσαμε ότι όλο το κομμάτι, σε όλο το μήκος του δρόμου, το πλάτος του δρόμου, είχε καθίσει περίπου 1,5 με 2 μέτρα από νεροφαγιά από κάτω, είχε υποχωρήσει όλο το χώμα. Ναι. Με αποτέλεσμα να κριθεί ότι είναι επικίνδυνο, γιατί μπορούσε να πάει στιγμή να πατήσει ένα βαρύ όχημα, τουλάχιστον πάνω, και να καταρρεύσει όλος ο δρόμος. Επειδή προέχει η ασφάλεια των δημοτών και των πολιτών που περνάνε από αυτό το όρο που κάνουν χρήση, θεωρήσαμε ότι πρέπει να κλείσει και να δοθεί άμεσα μία λύση, έστω και προσωρινή, αλλά ασφαλής, όπως σας είπα και χθες στην τηλεφωνική μας επικοινωνία. Και γι' αυτό σήμερα το απόγευμα συναντηθήκαμε με τον Δήμαρχο και την τεχνική υπηρεσία, τους υπεύθυνους. Είπαμε ότι η λύση που μπορεί να δοθεί είναι συγκεκριμένη να ανοιχτεί μεγάλο εδωκόπη και το άσφαλτος. Μπήκαν τσιμεντένιες πλάκες και χοντρά κομμάτια από πέτρες μέχρι το 1,5 μέτρο και μετά συμπληρώσαμε με χοντρό χαλίκι. Με αποτέλεσμα, γέμισε όλο το από κάτω, εννοείται. Μπήκε άνθρωπος μέσα και το κάλυψε όλο το κενό. Άρα και ο δρόμος είναι ασφαλής ώστε να περάσει οποιοδήποτε όχημα, αυτή τη στιγμή μιλάμε τώρα, στο συγκεκριμένο σημείο. Αν υποχωρήσει άλλο κομμάτι, είναι άλλο θέμα. Ας ελπίσουμε να μην γίνει κάτι. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει, φυσικά. Αλλά έχοντας και τη διαβεβαίωση από τον Διευθυντή του Λιγνητικού Κέντρου, τον κύριο τον Αντώνη τον Νίκου, ότι ήδη είναι έτοιμοι για να ξεκινήσουν, έχει βγει ο ανάδοχος για το έργο που θα αναλάβει όλο τον δρόμο να το φτιάξει ΔΕΗ, είπαμε να δώσουμε αυτή τη λύση, την ασφαλή αλλά προσωρινή, να περιμένουμε τον εργολάβο να ξεκινήσει και να περάσουμε κάτι πιο μόνιμο. Εδώ θα περνάνε μόνο για ταχύ τώρα αυτές τις μέρες. Θα υπάρχει κάποια απαγόρευση για τα βαρέα οχήματα, γιατί σίγουρα το βάρος και την ζημιά την έκανε λίγο τα πιο μεγάλα φορτηγά και λεωφορεία άμα περνάνε από εδώ. Επειδή χθες ήμουν αυτό τη μάρτυρα, το τι γινόταν και ποιος ήθελε να περάσει, φυσικά και περνούσαν και βαριά οχήματα, τα οποία όσο ήμασταν εδώ τα αποτρέψαμε, αλλά ακόμα και όταν κλείσαμε το δρόμο για την ασφάλεια των περαστικών με το χώμα που ρίξαμε, ήρθαν το βράδυ κάποιοι από εδώ, προφανώς από τα γύρω χωριά, σμπρώξαν το χώμα και με μεγάλα τραχτέρ το πατήσανε για να μπορούν να περνάνε. Και εκεί υπάρχει ο κίνδυνος, είναι ακόμα μεγαλύτερος. Όταν εμείς φροντίσαμε να το κλείσουμε για την ασφαλεία τους και κάποιοι άλλοι για να κάνουν τη δουλειά τους πιο εύκολη, τον ανοίξαν βάζοντας σε κίνδυνο και τον περαστικό που δεν ξέρει το δρόμο, καταλαβαίνετε ότι η ευθύνη μεταφέρεται και κάπου αλλού. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε αναδείξει χιλιάδες φορές εδώ το θέμα. Μέχρι και ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης ήρθε το προηγούμενο διάστημα. Πολλά ζητήματα. Για πείτε μας λίγο. Το θέμα, κύριε Βακρατσά, όπως είπατε, το θίξαμε πολλές φορές. Ο δρόμος είναι και σήμερα που μιλάμε επικίνδυνος. Εφόσον λένε οι αρμόδιοι εδώ ότι είναι εντάξει ο δρόμος και μπορεί να περάσει, εγώ αυτό που έχω να πω μόνο, λέω, είπα και τον Αντιδήμαρχο, είναι ότι πρέπει να βγάλουν μια ανακοίνωση να περνάνε μόνο τα μικρά οχήματα και τα μεγάλα οχήματα και τα τρακτέρ και τα φορτηγά να μην περάσουν μέχρι να γίνει ο δρόμος με τον αρμόδιο εργολάβο που πήρε να κάνει την αποκατάσταση της ασφάλτου. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή. Τώρα το συζητάμε με τον Αντιδήμαρχο εδώ πέρα, να ενημερώσουμε και τον Δήμαρχο και να γίνει αυτό το πράγμα για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος που πάει από το Λεμαίδα και στον Νυμφαίο. Σήμερα 10 αυτοκίνητα σταμάτησαν στον Αργύρους για να πάνε στον Νυμφαίο και τους κάναμε ολόκληρη γύρα για να πάνε στον Νυμφαίο το όμορφο του Δήμου Αμιντέου. Εσείς φοβάστε, γιατί έρχεται και χειμώνας τώρα και άμα έχουμε το επόμενο διάστημα και άσχημες καιρικές συνθήκες, μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα εδώ. Εμείς είμαστε όλοι εδώ, βλέπετε είναι αντιδήμαρχοι, είναι οι πρόεδροι όλοι, ενδιαφερόμαστε για τον κόσμο, να μην ταλαιπωρείται, το ξαναλέω, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση, έστω προσωρινή, και μόλις θα γίνει αποκατάσταση του δρόμου όπως πρέπει να γίνει ο δρόμος, γιατί δεν είναι δρόμος αυτός,
να γίνει κανονικά και η γέφυρα και όλα και να πάει ο κόσμος με ασφάλεια. Πόσα χρόνια το λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτός ο δρόμος, δηλαδή με τα προβλήματα που υπήρχαν, γιατί έγιναν κάποιες μικροπαρεμβάσεις, οι οποίες ήταν για κάποιες μέρες. Πολλές φορές τα είπαμε, τώρα δεν θα μείνουμε, κύριε Βακρατσά, στο πριν. Εμάς μας κοιτάξαν. Ναι, αλλά τον κρόο, τον κόδωνα του κινδύνου τον είχαμε κρούσει, κύριε Πρόεδρε, όμως. Όχι τώρα. Δηλαδή, όταν γίνεται η ζημιά, τότε ψάχνουμε να βρούμε ευθύνες. Το θέμα είναι να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι το πιο σοβαρό για μένα και για όλους. Προλάβαμε το κακό εχθές, πέρασε και η αστυνομία από εδώ, μας ενημέρωσε, κλείσαμε τον δρόμο γρήγορα και δεν είχαμε κάτι δυσάρεστο. Από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε να κάνουμε την αποκατάσταση και να πάνε όλοι οι πολίτες με ασφάλεια. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε αναδείξει το θέμα με πάρα πολλά ρεπορτάζ. Τώρα τελικά άρχισαν να υπάρχουν τα ζόρια. Τι πρέπει να γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα για να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα? Το πρώτο και κυριότερο είναι να γίνει καινούριος ασφαλής δρόμος. Τα υπόλοιπα τώρα, αυτά τα ημίμετρα είναι για να λέμε λόγια άλλα που δεν πρέπει. Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν μία γέφυρα 40 χρονών να συζητάμε ότι εάν είναι ασφαλής ή όχι? Οι γέφυρες αυτές γίνανε για να περνάνε οχήματα το πολύ 10 τονών και όχι να περνάνε 40 και 50 τονών φορτηγά. Λοιπόν, για μένα είναι απαράδεκτη η κατάσταση όλη. Όλος ο δρόμος Βαλτόνερα Ανάργυρη είναι απαράδεκτος. Αυτό και τίποτα παραπάνω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι δηλαδή τελείως απαράδεκτη η όλη κατάσταση. Κύριε Παναγιώτη, διαπείτε μας εδώ για την κατάσταση. Κοιτάξτε, η κατάσταση είναι εδώ. Ο κόδωνας βαράει το καμπανάκι εδώ με το λεγόμενο της ΔΕΗ. Αυτά τα προβλήματα δημιουργήθηκαν από τη ΔΕΗ, από τις πλημμύρες, από τις ρηγματώσεις που υπάρχουν εδώ στα εδάφη. Πρέπει να γίνει κάτι σοβαρό και κάτι μόνιμο και όχι προσωρινό και να κλείσουμε το τέτοιο. Εγώ τα λέω, είμαι και δημοτικός σύμβουλος, εντάξει δεν είμαι ενεργός σαν αντιδήμαρχος. Δεν έχεις συμμετέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο όμως και από εκεί πέρα που να παρέμβετε. Ναι. Πρέπει να γίνουν σωστές υποδομές γιατί από εδώ περνάνε ανθρώποι και όχι ζώα. Εντάξει. Πρέπει να γίνει άμεση αποκατάσταση όμως γιατί είναι περάνει πολλούς κόσμους. Δεν περιμένω εγώ τη ΔΕΗ το πότε θα γίνει το έργο της ΔΕΗ για να φτιαχτεί ο δρόμος. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι, γιατί από εδώ δεν ξέρουμε να ρίξαν εδώ πέρα τα παιδιά χώμα για να μην περάσουν και ήρθαν κάποιοι επιτίδοι και το σκορπίσαν και πέρασαν από πάνω. Αυτός πέρασε, οκ. Okay. Εμένα ρωτάει με την οικογένεια μου αν περάσει και πέσω μέσα, τι θα γίνει. Δηλαδή, βλέπουμε περνάει και το περιπολικό της αστυνομίας εδώ πέρα, ίσως μάλλον κάνουν και ελέγχους. Ναι, κάνουν ελέγχους, ναι, τα παιδιά να είναι καλά και πάλι αυτοί. Το θέμα είναι ότι εμείς δεν θα περιμένουμε τη γέφυρα τη ΣΤΑΦ 13 για να γίνει, για να περάσουν από εκεί μεριά στο λιμνοχώρι για να βγούμε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα σοβαρό που πρέπει να λυθεί άμεσα και γρήγορα. Και όχι με μπάζα και με πέτρες και με το οτιδήποτε. Καλύτερα να τον κλείνανε μία και έξω το δρόμο ή να το σκάβανε και να μην περνούσε το κουνούπι από εδώ πέρα.